Αλλάζουμε θέμα, θέλει. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο χώρο τη υγεία τώρα, και έναν ευαίσθητο χώρο που αφορά κυρίω την τρίτη ηλικία. Πάμε στο άσυλο Ανιάτων, ένα διαμάντι που έχουμε εδώ στην Αχάκη πρωτεύουσα και δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Θα έλεγα για την ακρίβεια λύνα, δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τι γίνεται μέσα σε αυτό το κτίριο, εκεί που βρίσκεται κοντά στον Παντοκράτορα, απέναντι επί τη ουσία. Οι εργαζόμενοι λοιπόν εκεί σήμερα το πρωί κινητοποιήθηκαν. Για ποιο λόγο, διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Μάλιστα, έχουν μια λίστα με 16 αιτήματα προ ικανοποίηση. Εκεί παρευρέθηκε και ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μάρκου, που συζήτησε με τη διοίκηση. Βασικό του θέμα είναι α, το α, να προσληφθούν άτομα. Δεν φτάνουν. Έλλειψη προσωπικού Για το στρόβι, λοιπόν, αρχικά. Λοιπόν, δεν φτάνουν. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνα Σακάτου, αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Άσυλο Ανιάτων τη Πάτρας. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Καλώ ήλθατε στην uh, Μετρόπολη. Καλώ ε, Οι περισσότεροι από εμά που έχουμε επισκεφθεί το Άσυλο Ανιάτων, που Πολιτικοί το θυμούνται κυρίω Χριστούγεννα Πάσχα και όλε τι ευαίσθητε περιοχέ. Τα αυτές οποία έχουμε τακτοποιήσει να είναι πολύ όμορφα εκείνε τι μέρε και να μην φαίνονται τα προβλήματά μα. Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δείξετε τα προβλήματα τα οποία ναι. αντιμετωπίζετε, κυρία Σακάτου και εσεί και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σα. Πείτε μα λίγο, γιατί μιλάγαμε πριν βλέποντα το ρεπορτάζ το προηγούμενο και μου είπατε ότι είστε δύο νοσοκόμε για πόσα άτομα πάνω από 40. Για 40 έω 45 άτομα. Δύο νοσοκόμε. Δύο Ουσιαστικά ασθενεί. Ασθενεί. Είναι ιδιαίτερη ασθενεί. Είναι στο κρεβάτι, είναι κατάκητοι οι, οι πιο πολλοί. Ε, με τη βοήθεια τη δική μα θα σηκωθούν να κάτσουν σε μια καρέκλα και κάποιοι με τη βοήθεια τη φυσιοθεραπεύτρια θα κάνουν κάποια βήματα. Ε, οι πιο πολλοί είναι κατάκητοι. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο ε, αυτοεξυπηρετείται και σηκώνεται. Δηλαδή μπορεί να αντιστοιχεί στα 10 άτομα στου 120 τροφίμου που έχουμε. Είναι τρει ορόφοι. Ο ένα όροφο έχει 30 άτομα, ο δεύτερο 44 και ο πάνω όροφο, ο τρίτο, που είναι άντρε και γυναίκε, έχει 45 άτομα. Ουσιαστικά Μάλιστα. η δουλειά σα είναι τόσο βαριά όσο είναι και του νοσηλευτή, έτσι. Αλλά εσεί έχετε και το συντελεστή δυσκολία ότι τα συγκεκριμένα άτομα είναι, είναι. για πολύ καιρό σε αυτή την κατάσταση. Παραμένουν, α πούμε, αν κάποιο είναι κατάκητο προφανώ. Ναι, ναι. Αυτά τα άτομα έρχονται και καταλήγουν. Δεν θα φύγει. Όχι, όχι. Δεν καταλήγουν εκεί. Είναι μεγάλη ηλικία τα οποία έχουν είτε κινητικά προβλήματα, είτε προβλήματα άνοιας, ε, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους και φυσικά πολλά από αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και από τα παιδιά τους. Μάλιστα, γιατί για αυτό μιλάν... τον λόγο καταλήγουν εκεί, Ακριβώς, έτσι, για να εξυπηρετούνται δεν Δεν είναι σας. δηλαδή απλά εκεί ατόμων από τους συγγενείς, απλά δεν μπορούν και θέλουν 24 ώρες παρακολούθηση από προσωπικό. Μάλιστα. Από εξειδικευμένο αυτό, προσωπικό. Αυτό λοιπόν παρέχετε εσείς οι εργαζόμενοι. Πόσοι εργαζόμενοι είστε? Για όλα αυτά τα άτομα. Ε, για αυτά Συνολικά. τα άτομα σε καθημερινή βάση είμαστε δύο στον πρώτο όροφο, δύο στο δεύτερο και τρει με ένα νοσοκόμο. Δηλαδή δύο κοπέλε και ένα νοσοκόμο στον τρίτο όροφο. Ο οποίο νοσοκόμο εξυπηρετεί και του επόμενου ορόφου από κάτω. Για τα σηκώματα. Που είναι άτομα τα οποία ε, δεν μπορούν να κινηθούν με τίποτα και δεν μπορούν να σηκωθούν γιατί είναι υπέρβαρα από εμά τι νοσηλεύτριε. Ε, είναι πολύ μεγάλο το φόρτο εργασία. Ε, μιλάμε ότι πρέπει να σηκωθούμε το πρωί 6 η ώρα, ξεκινάει η βάρδια 6-2, να σηκωθούμε, να τους αλλάξουμε όλους, γιατί η πιο πολλοί φορά είναι πάμπερς από ό,τι σας είπα, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Μάλιστα, γνωρίζουμε γενικώ ε, τον ναι. τρόπο με τον οποίο ε, πρέπει εσείς να περιθάλψετε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, να έρθουμε στη σημερινή Στο μέρα, γράφετε, όταν η αδικία γίνεται... Δεν πειράζει, δεν υπάρχει ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτό στι ζωντανέ εκπομπέ. Όταν η αδικία γράφεται στο πανό, γίνεται. Ε, όταν η αδικία. Στο ε, φιλεπικό δεν το θυμάμαι και εγώ καλά. Γίνεται, γίνεται, ουσιαστικά καθήκον ο αγώνα σα. Ναι, ναι, ναι. νιώθετε αδικημένοι. Σε πιο... αδικημένοι, ναι. γιατί ε, ε, κανονικά το προσωπικό είναι όπω σα είπα, 8 ναι. άτομα. Αλλά λόγω του ότι πολλά από εμά από τα άτομα που δουλεύουμε έχουν καταντήσει να έχουν ε, πολύ σοβαρά προβλήματα υγεία, ορθοπαιδικά προβλήματα. Ναι. Ε, Συνήθω έχουμε και απουσίε ατόμων, αναρωτικές δηλαδή αναρωτικέ ή εγκυμοσύνε, τα οποία άτομα δεν τα αντικαταστούν. Και έτσι μπορεί να μείνουμε πέντε νοσηλευτέ για 120 άτομα, και συνήθως επειδή ναι. έχουμε αρχίσει και ζητάμε προσωπικό, εναντιώνεται το διοικητικό. το διοικητικό συμβούλιο. Πού ανήκει το άσυλο ανιάτων, είναι ιδιωτικό. Είναι ιδιωτικό δημοσίου δικαίου. Στη Μητρόπολη στην ουσία. Στην εκκλησία. Μητρόπολη ανήκει. Στην Εκκλησία. Δι, ε, με τη δίκη διοικη... η διοίκηση τι σα λέει, Δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρήματα. Κάποιο που φέρνει Μας δηλαδή ότι... τον άνθρωπο του εκεί πληρώνει. Ε, πληρώνει το Νοσύλιο. ταμείο του. Το ταμείο το του. Το ταμείο, τι είναι μάλιστα. κλειστό το νοσήλιο και πληρώνεται είτε από το Νεοποί είτε από ποιο άλλο μάλιστα. ταμείο. Μάλιστα. Ε, τι σα λένε, Ποιο είναι, είναι, ε, πρόεδρος. Πρόεδρος είναι ο διοικητή, Πρόεδρο. Πρόεδρο είναι ο κύριο Τσεκουρά. Ναι. Ε, και υπάρχουν άλλα 7 άτομα. Μάλιστα. Τι σα λέει ο κύριο Τσεκουρά. Ότι δεν βγαίνουν τα οικονομικά για να μπορέσουν να προσλάβουν και άλλα άτομα. Ε, Κάποτε, τώρα έχουν διοριστεί έξι άτομα από τα είδη υπάρχων νοσηλευτές που είχαμε, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί. Και λένε ότι το προσωπικό ότι είναι επαρκής και παραπάνω κιόλα. Με τις μητέρες που λείπουν από εγκυμοσύνη, με αυτές που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν διοριστεί και δεν έχουν αντικατασταθεί και παίρνουν έξι άτομα με σύμβαση, τα πάνε και τα φέρνουν μόνο για να μπορούν να καλυφθούν Στι άδειέ μα. Για να είναι το προσωπικό. Έστω πέντε. Αυτή είναι ευχαριστημένη με το να είναι πέντε και να τρέχουμε εμεί. Μάλιστα. Σαν τα ρομπότ. Μάλιστα. Αυτό θέλουν στην λοιπόν, ουσία. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένετε. Είχε έρθει εκεί και ο βουλευτή ο κ. Μάρκο, ναι, ε, είπε: ναι. Ε, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Ε, Έκανε ε, μια συζήτηση, περιμένετε, συζήτηση ναι. με του, με τη δίκηση. Οπότε ναι. περιμένετε κεντρικά να μεταφερθεί το έτοιμά σα ναι. για να δούμε τι πρόκειται έχουμε, να γίνει. Ναι, ναι, έχουμε και εμεί πάει και στην επιθεώρηση σε διάφορος. και η η στο υγειονομικό. Γιατί το υγειονομικό λέει ότι πρέπει να είναι ένα νοσηλευτή προ 11 ασθενεί. Και αυτή τη στιγμή είναι 45 ασθενεί με δύο νοσηλευτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι αύριο πρέπει να απευθυνθούμε και στον κύριο Τσικουρά να μα πει και αυτό τι ακριβώ συμβαίνει και ποια είναι η πρόθεση τη διοίκηση. Σα ευχαριστούμε βεβαίω. Σα ευχαριστούμε πάρα λίγη. πολύ Βάστε για καλά. την παρουσία στη Μετρόπολη.